Άνοιξε, δώσε. Βάλε ακουστικά, βάλε ακουστικά. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Το ακουστικό. Γιάννη, το κινητό είναι μέσα. Είμαι ο Σπύριο Ανδρέωπος και είμαι ένας συνήγορος του κατηγορουμένου για την τετραπλήθρα αποκτονία που τελέθηκε στην Ανδραβίδα την προηγούμενη Τετάρτη. Σήμερα λοιπόν με το πέρας της κυρίας ανάκρισης και την απολογία του κατηγορουμένου κρίθηκε προφυλακιστέως, θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Από ό,τι γνωρίζετε, είχαμε κάνει και κάποια αιτήματα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, δεν έγιναν δεκτά στην παρούσα φάση, θα ξαναγίνουν στις επόμενες, όπως προβλέπετε και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Και από εδώ και πέρα συνεχίζει σε άλλο στάδιο αυτή η υπόθεση. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, όπως είπαμε και χθες, για τα δύο ενήλικα θύματα, ότι κανονικά κατέλεσε και είπε κάποιες λεπτομέρειες από αυτόν. Όπως ότι υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ των τριών τους, η οποία οδηγήθηκε πάνω σε ένα κρεβάτι, δηλαδή πάνω σε συμπλοκή, βγήκε το όπλο το οποίο είχε στην κατοχή του και έπεσε ένας πυροβολισμός. Από εκεί και μετά λέει δεν θυμάται τίποτε άλλο. Για τα παιδιά τι λέει? Ότι δεν θυμάται. Τίποτα δεν είπε για τα παιδιά. Είπε ότι δεν θυμάται. Για τα κίνητρα. Για τα κίνητρα, επειδή όλοι ρωτάτε αυτές τις μέρες και ότι όλοι θέλετε να το μάθετε, δεν ήταν τα 1.000 ευρώ τα οφειλόμενα ενίκια, δηλαδή από την ενοικίαση του σπιτιού. Απλά οι συγκεκριμένοι ενοικιαστές και θύματα είχαν τη διένεξη με τον κατηγορούμενο και κλείνανε το φως και το νερό στην υπερήλικη μητέρα του πάνω συνέχεια, ενώ ο ίδιος πήγαινε και το άνοιγε, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, έτσι. Το άνοιγε, στάνει για αυτά συνέχεια. Σε κάποια φάση αυτό γινόταν πάρα πολύ συχνά και δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Τη συγκεκριμένη μέρα ξαναείγει, τον πήρε η μητέρα του κλαίγοντας και λέγοντας ότι πάλι δεν έχει νερό και ρεύμα. Μίλησε μαζί τους τηλεφωνικά για να εξομαλύνει αυτή την κατάσταση. Αυτοί του επιτεθήκαν φραστικά από το τηλέφωνο και πήγε από κοντά να δει για να δουν τι μπορεί να γίνει. Όταν πήγε εκεί, δέχτηκε τη φραστική επίθεση, όπως είπε ο ίδιος, και την επίθεση με σωματική βία από το θύμα, το ενήλικο, τον άντρα. Και έτσι οδηγηθήκαν σε μια συμπλοκή τρεις τους μέσα στο σπίτι, εφόσον εισήλθε, λέει, μετά από δική τους παρέναση, δηλαδή πήρε τη συγκατάθεσή του να εισέλθει στο σπίτι, και οδηγήθηκαν σε μια συμπλοκή η οποία οδήγησε εκεί που όλοι ξέρουμε. Στο κρεβάτι τα θύματα, δηλαδή, τα σκότωσε πώς, με μαξιλάρι? Όχι με μαξιλάρι, με πυροβολισμό. Δεν έβαλε μαξιλάρι? Για τα ενήλικα θύματα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή έχουν υποστεί πυροβολισμό. Υπήρχε άτομο που τον υπέθαλπτε αυτές? Όχι, δεν υπάρχει άλλο άτομο τον οποίο τον υπέθαλπτε. Από ό,τι είπε και ο ίδιος, ούτε υπάρχει και μέσα από τη δικογραφία κάτι που να δείχνει κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε. Απλά περιπλανιόταν στην Πάτρα. Καταλαβαίνετε, με συσύγχυσε και σε αυτά. Το μόνο που είπε ήταν ότι ήθελε να ξεφορτωθεί το όπλο, γιατί το θεωρούσε κάτι κακό να το έχει πάνω του πλέον. Ναι. Με συσύγχυσή του. Το άφησε εκεί που το άφησε. Εκεί που το άφησε, για ποιο λόγο έφερε? Επέλεξε το σημείο, γιατί αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Θα την ξαναπούμε. Απλά για την οικονομία και για εσάς να πούμε και τα περαιτέρω. Έκρυψε λοιπόν το όπλο, περιπλανιόταν στην Πάτρα, βρήκε καταφύγιο σε μια βάρκα η οποία ήταν σε ένα καρνάγιο, όπως λέγεται, ήταν έξω δηλαδή στη στεριά, ήταν εγκατελελειμμένη, γεμάτη τρύπες, εκεί βρήκε, γιατί έβρεχε, είχε κρύο, βρήκε εκεί πέρα καταφύγιο, όπως και στο αυτοκίνητό του που είχε βρει καταφύγιο. Αυτά, και κάποια στιγμή είπε ότι αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην Ανδραβίδα, γιατί λυπήθηκε ένα σκυλάκι που είχε και επειδή δεν θα είχε να φάει, μην πάθει κάτι. Και έτσι λοιπόν γύρισε πίσω προς την Ανδραβίδα, όπου τον περιμένανε οι αστυνομικοί. Με μπλόκα. Δηλαδή στο διαμέρισμα που έμεινε στην Πάτρα. Δεν έμεινε σε διαμέρισμα. Το όπλο είπε που το βρήκε. Τυχαία δηλαδή έγινε επιλογή στην πολυκατοικία. Δεν έγινε τυχαία. Αλλά. Δεν έγινε τυχαία. Λοιπόν, εφόσον έχετε τον χρόνο, θα σας το πω. Έχει κάποιο συγγενή φίλο? Όχι, είχε πει ότι με μια γνωριμία που είχε τυχαία παλιότερα, του είχε δώσει κάποιο ένα κλειδί. Μήπως χρειαστεί κάτι για να πάει να του κάνει κάποια δουλειά, να το πει με ένα θερμοσύφωνο, να το πω και έτσι. Όχι αυτό λεξί. Το λέω ως παράδειγμα εγώ δικό μου.
και του είχε δώσει παλιά κλειδιά. Ο συγκεκριμένος μάλλον λέει δεν κατοικεί ακόμα, δεν κατοικεί και ήταν με νίκιο τότε αυτός ο συγκεκριμένος και απλά είχε κρατήσει τα κλειδιά από τότε που του είχαν ξεμείνει και θεώρησε ότι ήταν, μπορούσε να πάει εκεί να αφήσει το συγκεκριμένο όπλο στο Λεβιντοστάσιο. Όχι, όχι. Το όπλο είπε που το βρήκε. Το όπλο, πώς ήρθε στην κατοχή του. Το όπλο ήταν του πατέρα του, ήταν, δεν ξέρουμε τώρα πώς ο πατέρας γιατί έχει φύγει από τη ζωή, πώς το είχε στην κατοχή του, το είχε ο πατέρας του, ο οποίος πεθαίνοντας το άφησε στον γιο του και αυτός το κράτησε ως κειμήλιο. Ως ενθύμιο, όπως είπε συγκεκριμένα ο ίδιος. Επέμενε η ανακρίτρια στο θέμα των παιδιών. Ο κύριος ανακριτής, ανακριτής επέμεινε στο θέμα των παιδιών. Βέβαια η απάντηση ήταν ότι δεν θυμάμαι. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό που έβησε μετά τη συμπλοκή, είπε ότι απλά δεν θυμάται από εκεί πέρα τι έγινε. Μόνο κάποια σπασμωδικά μετά, ας πούμε, φεύγοντας, πηγαίνοντας προς την Πάτρα, κάποια πράγματα τα οποία τα θυμήθηκε τώρα, δηλαδή μετά και την προανάκριση, δηλαδή σήμερα, στην απολογία του. Τι θέλει να πει αυτό, Λεμόντα, κατάπληξε. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, γιατί και εγώ πρέπει να φύγω. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος μου πέρα από αυτή την υπόθεση έχω και άλλες υποθέσεις και δεν μπορώ. Σας παρακολουθώ από τη σμευσή μου, γιατί είναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, πολύ σύντομες και θα φύγω, σας το λέω ειλικρινά. Είχε και ρατσιστικά κινητά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, διότι δεν υπάρχει στην δικογραφία, δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία στο κατηγορητήριο. Ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το έχω ξεκαθαρίσει από χτες και αυτό. Να συμπληρώσουμε λίγο στον το ρεύμα και το νερό. Φαντάζομαι έχει κεντρικό διακόπτη στο ισόγειο. Μπορούσε να το κλείσουν. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, όταν είναι μια μονοκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο και πρώτον, συνήθως τα ρολόγια και οι κεντρικές βάνες είναι στο ισόγειο μέρος του σπιτιού και όχι άνωθεν στο πρώτον όροφο. Τη δίωξή του ασκήθηκε. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας. Ούτε δίωξη, ούτε δίωξη. Τη δίωξη.